Οι συνταξιούχοι είναι και θα είναι στο περιθώριο, εγώ πιστεύω. Καλοκαίρι αγωνίας περνούν οι συνταξιούχοι, καθώς κάποιοι είδαν το πρώτο κύμα μειώσεων στις επικουρικές τους συντάξεις και άλλοι βλέπουν το χρονοδιάγραμμα των μειώσεων στα δικά τους ταμεία να αλλάζει διαρκώς. Περικοπές βλέπουν οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν ως άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης πάνω από 1.300 ευρώ μεικτά, δηλαδή 1.170 ευρώ καθαρά. Και βέβαια, πολλοί είναι οι συνταξιούχοι που δηλώνουν απογοητευμένοι, αφού είχαν πιστέψει ότι δεν θα γίνουν άλλες περικοπές. Αυτοί δεν ξέρουν τίποτα άλλο. Οι συντάξεις τα κόβουν, μένα μου τα έχουν κόψει. Μου έχουν κόψει 320 ευρώ. Πάει η σύνταξη. Δεν έχουν άλλη δύναμη. Στις 2 Σεπτεμβρίου έρχεται το δεύτερο κύμα περικοπών με τον επαναυπολογισμό να επηρεάζει 6 ακόμη ταμεία. Κοιτάξτε να δείτε, όπως έχει πάρει το δρόμο η σύνταξη, για να γλιτώσει η Ελλάδα πρέπει να φύγουμε όλοι οι συνταξιούχοι. Δυστυχώς όμως κρατάνε τον κόφτη, οπότε σε κάποια στιγμή θα μας κόψουν το νήμα της ζωής. Το Σεπτέμβριο θα δουν συγκεκριμένα περικοπές οι συνταξιούχοι του μεγαλύτερου ταμείου της χώρας, του ΙΚΑ, συνταξιούχοι εμποροϋπάλληλοι, συνταξιούχοι της ΔΕΗ, συνταξιούχοι εινοποιίας, ζηθοποιίας, τομέας επικουρικής ασφάλισης, υπαλλήλων τουριστικών πρακτορείων και συνταξιούχοι τράπεζας πίστεως. Μόνο οι συντάξεις κόβονται. Οι φόροι. Οι φόροι μας έχουν φτάσει στο αμήν. Δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Περικοπές σε νέα επικουρικά ταμεία ακολουθούν τον Οκτώβριο. Συνταξιούχοι αρτοποιοί, Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, Συνταξιούχοι Δικηγόροι, Επικουρικό Ταμείο των Δημοσιογράφων, Επικουρική Ασφάλιση Ναυτικών, Επικουρικά των Σωμάτων Ασφαλείας και Επικουρικό των Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας. Το κακό στο χειρότερο. Δεν αξίζει να σκογίζει. Και όπως το πάμε, χειρότερα, χειρότερα. Εμένα από 880. Μου το φτάσανε 540. Κόβανε συνέχεια. Αλλά δεν μπορεί να το προσδιορίσει. Αύριο μπορεί να πέσει και πιο λίγα. Μέσω διαδικτύου θα μπορούν να γίνονται καταγγελίες για μαύρη, δηλαδή ανασφάλιστη απασχόληση, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας.